Υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης της Βρετανίας, Άντριου Μίτσελ, κατηγόρησε κάποιες πλούσιες χώρες ότι δεν κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν μεγάλες φυσικές καταστροφές. Όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ του BBC, η Βρετανική κυβέρνηση εκτιμά μάλιστα ότι τα θύματα από σεισμούς και καιρικά φαινόμενα τον επόμενο χρόνο θα αυξηθούν. Τον περασμένο χρόνο, οι ζωές 263 εκατομμυρίων ανθρώπων καταστράφηκαν από τις πλημμύρες, την πείνα και άλλες φυσικές καταστροφές ή τον πόλεμο. Φέτος, μόνο η ξηρασία στο κέρας της Ανατολικής Αφρικής άφησε εκατομμύρια ανθρώπους να αγωνίζονται απλά για να επιβιώσουν. Η Βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι καταστροφές αυτού του είδους θα αυξηθούν, καθώς ο κόσμος παραμένει απροετοίμαστος. Χωρίς να τις κατονομάσει, το Λονδίνο κατηγορεί κάποιες πλούσιες χώρες της Δύσης ότι δεν κάνουν αρκετά για τη χρηματοδότηση του Ταμείου του ΟΗΕ για έκτακτες ανάγκες. Πολλές χώρες αποφεύγουν να δώσουν χρήματα στο κεντρικό ταμείο του ΟΗΕ και τα προσφέρουν σε διμερές επίπεδο. Έτσι, η αντιμετώπιση των καταστροφών επιβραδύνεται. Για παράδειγμα, η διεθνής κοινότητα προσέφερε μεν πολλά χρήματα, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση για την πείνα στην Ανατολική Αφρική, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν και να χαθούν πολλές ζωές. Η σημασία του κοινού ταμείου είναι ότι συγκεντρώνει χρήματα προληπτικά, ώστε να χρησιμοποιηθούν αμέσως εκεί που προκύπτει ανάγκη, γι' αυτό και οι πλούσιες χώρες πρέπει να συμμετάσχουν με ενθουσιασμό, ώστε να λάβουν βοήθεια τάχιστα όσοι τη χρειάζονται. Το 2012 η Βρετανία θα προσφέρει στο ταμείο του ΟΗΕ 20 εκατομμύρια στερλίνες. Το ταμείο όμως θα χρειαστεί επιπλέον 45 εκατομμύρια. Το Λονδίνο προειδοποιεί ότι οι διεθνείς φυσικές και ανθρωπιστικές καταστροφές θα αυξηθούν, όπως και οι ανάγκες για χρήματα.